Σήμερα, όπως είχαμε ενημερώσει, σήμερα 11 η ώρα, είναι 11 και είχαμε πει ότι θα κάνουν την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Υποδομών μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο Τοδέδε, για την προγραμματική σύμβαση για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ο καιρός. Πάρα πολύ κάτι ρωτάνε γιατί δεν ανοίγει το σημείο. Ένα μαγαζί, ένα κατάστημα, σημείο της πόλεως εδώ και χρόνια. Μετά από μεγάλες προσπάθειες, του Γιώργου Τουδέδε, του Γενικού Γραμματέα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς μου, ότι βρέθηκε η χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις καταπτώσεις των βραχών πάνω από το σημείο των καταρακτών σε όλο αυτό το επικίνδυνο σημείο. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, αφού εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση από το Ελεκτικό Συνέδριο, να προσυπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου του Τραχείου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και του Υπουργείου Υποδομών την προγραμματική σύμβαση ώστε αμέσως να γίνει μελέτη και μετά να ξεκινήσει το έργο. Το κόστος αυτού του έργου είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Τοδέδε να μας πει και ο Γιώργος Τοδέδε, ο Γενικός Γραμματέας, για τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που βρίσκεται σήμερα εδώ. Όπως ανέλησε ο Δήμαρχος, εδώ και καιρό υπάρχει μια δημιουργημένη κατάσταση αρνητική στην περιοχή των καταρρακτών, στο Λουτράκι, η οποία επιδεινώθηκε ριζικά με βάση τα τελευταία φαινόμενα της βροχοπτώσης και του τυφώνα Ζορμπά, όπου ο Δήμος ζήτησε τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ώστε να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο κατολιστητικό φαινόμενο. Δύσκολο τεχνικά και μελετητικά. Άμεσα η μηχανική του Υπουργείου μας, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου του Αγίου Παραχώρας Αγίου Θεοδόρου, πραγματοποίησαν τις αναγκαίες αυτοψίες, έγιναν οι προεκκλήσεις και σύντομες προμελέτες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο το σημείο του κατολιστητικού φαινομένου και συντάχθηκαν τα πρώτα απορίσματα, τα οποία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολικότερη παρέμβαση, αφού υπάρχει μια αστάθεια των πρανών, όχι μόνο από πάνω από τους καταράκτες και το συγκεκριμένο κατάστημα που ανέφερε ο Δήμαρχος, αλλά επεκτείνεται έθεκα κύτταρα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα οι καταράκτες. Με εξασφαλισμένες πιστώσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, σήμερα γίνεται πράξη η αρχή της δρομολόγησης της διαδικασίας της οριστικής επίλυσης του ζητήματος. Έχουμε μία προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο και ελέγχθηκε και εγκρίθηκε, την οποία σήμερα με το Δήμαρχο θα υπογράψουμε, ώστε αμέσως να μπει μπροστά, πρώτον, η διαδικασία της ολοκλήρωσης των μελετών σε συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου με την αρμόδια διοίκηση και υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Αυτό θα είναι κάτι που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκινήσουμε την έναρξη των διαδικασιών της κατασκευής του έργου. Είναι ένα δύσκολο έργο, αλλά η τεχνογνωσία των υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λουτρακίου μας κάνουν να είμαστε βέβαιοι ότι με τον καλύτερο δυνατό τεχνικό τρόπο θα αντιμετωπιστεί ριζικά και οριστικά και αυτό το πρόβλημα. Να υπενθυμίσω ότι η συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων είναι συστηματική και συνεχής. Ο Δήμος είναι ένας από τους Δήμους που επλήγησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα, είναι από τους Δήμους που κηρύχθηκαν δύο φορές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μία εξαιτίας των πυρκαγιών του περσινού καλοκαιριού από την περιοχή της Κινέτας μέχρι την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων είχαμε τα γνωστά φαινόμενα και τότε κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως πυρόπληκτος Δήμος. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε και μία σφοδρή επέλαση, θα έλεγα, στην περιοχή του Δήμου στο φαινόμενο του Ζορμπά 30-31 Σεπτεμβρίου. Οπότε ο Δήμος κηρύχθηκε πάλι ως πλημμυρόπληκτος πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θυμάστε και πιστεύω δημοτικοί πολίτες ότι σε συνεργασία
με τον Δήμο, τις τεχνικές του υπηρεσίες, τα στελέχη του, τους αντιδημάρχους του, τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη και τις ίδιες μέρες του φαινομένου, την 31η Σεπτεμβρίου, την 1η, τη 2η, τη μέρα του Οκτωβρίου, ήμασταν παρόντες μαζί με τους μηχανικούς μας σε μία αποτύπωση και αξιολόγηση επιτόπου των ζημιών, δίνοντας ταυτόχρονα τη βοήθειά μας στις άμεσες αποκαταστάσεις που έπρεπε να γίνουν εκείνες τις ημέρες. Και βρεθήκαμε και στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων και στην περιοχή του Λουδακίου και στην περιοχή του Σκήνου, περιοχές που επλήγησαν με ιδιαίτερη ένταση εκείνες τις ημέρες. Καρπός της συστηματικής προσπάθειας που έγινε τότε και της συνεργασίας με το Δημοτικό Συμβούλιο, με τα στελέχη του Δήμου και με τον Δήμαρχο, είναι ότι υπήρξε μια τεκμηριωμένη πρόταση, στοιχειοθετημένη με ντοκουμενταρισμένο υλικό, που μας οδήγησε και εμάς τη δυνατότητα να εκταμιεύσουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία ήδη έχουν αποδοθεί στο Δήμο και τις υπηρεσίες του, ώστε πολύ άμεσα, πολύ σύντομα, ο Δήμος να είναι σε θέση πλέον να προχωρήσει στην αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν και μάλιστα μετά από συζήτηση που έγινε με τη Δημοτική Αρχή, κατανείμαμε και το ποσό αυτό στις δημοτικές ενότητες και τις περιοχές με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Από τα 3,5 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο δίδεται στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, 600.000 ευρώ στην περιοχή Πισίων Σκήνου, Σκήνου δηλαδή κυρίως που επλήγει, και το υπόλοιπο ποσό, το 1.900.000, είναι διαθέσιμο για ευρύτερες παρεμβάσεις στις υποδομές της περιοχής του Λουδρακίου. Τα χρήματα αυτά είναι αποτέλεσμα της διεκδίκησης που υπήρξε και της ενδοκυβερνητικής, ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2019, που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του έτους που μας πέρασε. Άρα, τώρα πλέον, Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, είναι διαθέσιμα και στο Δήμο Λουδρακίου, όπως και στους υπόλοιπους Δήμους που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουν άμεσα να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη ριζική, που θα έλεγα ολική αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν. Να υπογραμμίσω ότι η προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε σε λίγο ορίζει και τα χρονοδιαγράμματα των μελετών και τα χρονοδιαγράμματα του έργου, αλλά πάνω απ' όλα ορίζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πού και πώς υπάρχουν αυτά τα χρήματα και πού και πώς διατίθεται. Περιγράφει μέσα λοιπόν ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα από συγκεκριμένη ΣΑΕ του Υπουργείου, δηλαδή συγκεκριμένο κωδικό αριθμό, είναι το ποσό του 1,5 εκατομμύριου ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί λοιπόν από εθνικούς πόρους με το ενάριθμο έργο 2019-ΣΕ871 της ΑΕ 871 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άρα, διαθέσιμοι πόροι, διαθέσιμα άμεσα χρήματα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελετών, και πάμε γρήγορα στις αποκαταστάσεις των υποδομών. Είτε αυτό λέγεται βραχόπτωση με τη σημερινή προγραμματική σύμβαση, είτε ο Δήμος προχωρά με τις δικές του διαδικασίες και υπηρεσίες για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που αφορούν το ΖΟΡΜΠΑ και τις φυσικές καταστροφές. Να πάμε σε μια ερώτηση που δεν έχει σχέση με αυτό, γιατί μας το αναλύσατε και οι δύο εταιρείες. Τι γίνεται με το προαστιακό, πότε προβλέπετε, πώς προβλέπετε, ποια προβλέπετε και πότε τελειώνει και αρχίζει? Όπως δεν είναι στο δικό σας τομέα, αλλά είστε γνώσεις λόγω να θα μας δώσετε μισό λεπτό, κύριε Νικολόπουλε, αν θέλετε, να υπογράψουμε με τον Δήμαρχο τις προγραμματικές συμβάσεις και αμέσως μετά να περάσουμε στην φάση των ερωτήσεων. Τα μπουκάλια να βγάλουμε, δεν μπορούμε. Κάνε τα μικρόφωνα από εκεί, κύριε Δήμαρχε, να πάρουμε ένα πλάνο. Κύριε Γενικέ, ναι. Εδώ μια υπογραφή. Μισό λεπτό. Ναι. Και μια από σαν εκεί. Και μια από το κέντρο. Κύριε Δήμαρχε. Μια από το κέντρο. Κύριε Δήμαρχε, εσείς. Μια και τα βουτήκα θεωρητικά. Τι να έκαμε, μέσα πολύ. Thank you.
Αν τελειώσατε τώρα, έχουμε κάτι άλλο. Ανέβα στο τραπέζι, πού πρέπει να ήσασταν. Όχι ρε, πάμε. Έτσι κι αλλιώς, το μπλε μην το βάζει πολύ κοντά, έχει κομπεί το μπαλόνι. Είναι ασύρματο ρε, ξέρεις, πήγατε και στο χωριό, στέτοια. Στο χωριό που δεν είχε να πάμε. Αλλά τα καταφέραμε. Έλα, έλα, έλα. Τρία, δύο, ένα, θα πάμε. Απευθυνόμενος και στους δύο και συγγνώμη προηγουμένως. Στο χωριό σου μείνατε. Που βρίσκεται η ιστορία του προαστιακού, γιατί ακούμε σχόλια θετικά, αρνητικά, επιθέσεις, αμήνες κτλ. Που βρίσκεται η ιστορία, και δεν είναι το κομμάτι του δικού σας τομέα, αλλά παρόλα αυτά έχετε γνώσει λόγω κορυφαίας. Μόνο να ακούμε μόνο αρνητικά. Θετικά δεν ακούμε. Αρνητικά, για τα αρνητικά θα απαντήσουμε. Για τα θετικά. Όπως γνωρίζετε, πρώτον ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στάσεις και προσφυγές, γεγονός που καθυστέρησε τον χρόνο της εξέλιξης της αγωνιστικής διαδικασίας, από πλευράς των υπηρεσιών που χειρίζονται την υπόθεση, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση έχει αποσταλεί από τότε που το ανακοινώσαμε στο ελεκτικό συνέδριο, το οποίο πρέπει να κάνει τον έλεγχο και να δώσει την έγκριση της υπογραφής. Είναι μια τυπική, θεσμική, αλλά αναγκαία διαδικασία, η οποία υπάρχει σε κάθε έργο και γνωρίζει και κάθε πολίτη. Έτσι λοιπόν, η σύμβαση για τον προαστιακό του Λουτρακίου, το Αθήνα Ιστιμός Λουτρακί, είναι στο ηλεκτρικό συνέδριο και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες την έγκριση της διαδικασίας από το ηλεκτρικό συνέδριο, ώστε να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο, με τον ανάδοχο κοινοπραξία και αμέσως να γίνει έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του προαστιακού. Και άλλη μια ερώτηση. Επειδή τελευταία ακούγονται σχόλια για τα έργα αυτά που ανακοινώνεται με τον κύριο Δήμαρχο εδώ, με κάποιον άλλο Δήμαρχο, είναι προγραμματισμένο να φτάσουμε σε αυτή την εποχή, είναι γραφειοκρατική καθυστέρηση, πώς ακούτε τα σχόλια εναντίον σας για αυτό το θέμα? Αν ανατρέξετε κι εσείς, κύριε Νικολόπουλε, μπορείτε να το κάνετε με άνεση, γιατί είσαστε από τα μέσα που έχουν παρακολουθήσει τη δραστηριότητα και του Υπουργού του Σπίτζη και τη δικιά μου από τη θέση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών. Θα δείτε ότι η δραστηριότητά μας είναι γεμάτη. Πώς και συνεχώς από τέτοιες διαδικασίες, χρηματοδοτήσεις ή παρεμβάσεις έργων του Υπουργείου. Είμαστε εμείς που παρασταθήκαμε σε κάθε περίπτωση που η φυσικής καταστροφής που υπήρχε στη χώρα και ήταν αρκετές στο διάστημα της τελευταίας, των τελευταίων 3,5 χρόνων, και επιτρέψτε μου να πω ότι στο Υπουργείο Υποδομών, τόσο ο Υπουργός όσο και εμείς οι συνεργάτες του, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί κάναμε πράξη το αυτονόητο που δεν συνέβαινε όμως και τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο Υποδομών να συντρέχει και να συνδράμει όλους τους δήμους ή τις περιοχές της χώρας ή τις περιφέρειες της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Υπενθυμίζω σε ρεπορτάζ που και εσείς και τα κορυφαϊκά μέσα έχουν καλύψει. Είχατε αναφερθεί στην παρουσία μας στη Σαμοθράκη αμέσως μετά τις πλημμύρες, όπου φτάσαμε ταχύπλοιο σκάφος του λιμενικού, τις χρηματοδοτήσεις μετά στο Δήμο Σαμοθράκης, την παρουσία μας στους σεισμούς της ΚΟ, στους σεισμούς της Μυτιλίνης, στους σεισμούς των Ιωνίων νήσων. Μάλιστα στην ΚΟ με τον κύριο Αναγνόπουλο, ταξιδεύοντας με Σινούκ στρατιωτικό ελικόπτερο, ο κύριος Αναγνόπουλος είναι εκείνος που διήθηκε τις διαδικασίες για την αποκατάσταση στο λιμάνι, 20 χρόνια ρεκόρ και μέσα στην τουριστική περίοδο. Το επόμενο βήμα από την καταγραφή και την παρουσία μας, και αυτό είναι το νόημα της άλλωστε, σε κάθε φυσική καταστροφή, είναι να συνδράμουμε χρηματοδοτικά τις περιοχές που επλήγησαν ή το Υπουργείο να αναλάβει κομμάτι των αποκαταστάσεων με δικές του υπηρεσίες και πόρους, όταν υπάρχουν έργα υψηλής τεχνογνωσίας, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, ή όταν υπάρχουν υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και το προσωπικό τους δεν επαρκεί για τη διακάλυψη. Αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια.
αλληλεπώς και συστηματικά, όπως σας είπα. Σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε έκτακτο φαινόμενο, σε κάθε σημείο που υπάρχει ανάγκη βοήθεια σε Δήμο ή σε Περιφέρεια, το Υπουργείο Υποδομών είναι παρόν και με την πολιτική του ηγεσία και με τις τεχνικές του υπηρεσίες και με την τεχνογνωσία του και με τις χρηματοδοτήσεις του. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Η πλημμύρα του Σουρμπά έγινε 30-31 Σεπτεμβρίου του 2018. Η παρουσία μας υπήρξε ακαρία. Ο Χρήστος Σπίτης σε όλες τις περιοχές της Αττικής, ο τότε υφυπουργός ο Νίκος ο Μαυραγάνης στη Στερεά Ελλάδα, ο Θάνος ο Βούρδας σε άλλες περιοχές, εγώ στην Πελοπόννησο. Συγκροτήθηκαν τα τεχνικά δελτία, έγιναν οι αναγκαίες μελέτες για να έχεις προϋπολογισμό αποκαταστάσεων, πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να γίνουν τεχνικά δελτία, πρέπει δηλαδή να γίνει αναλυτική καταγραφή, περιγραφή και σύνταξη προϋπολογισμού των απαιτούμενων έργων. Όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκαναν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πειραπτυχίου Καραχώρας Αγίων Θεοδώρων και αποφασίστηκε μία επιπλέον έξτρα έκτακτη χρηματοδότηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εγγράφει στον προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το Δεκέμβριο του 2018. Άρα σήμερα, χθες, που δόθηκαν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, είναι ο απόλυτα φυσιολογικός χρόνος που απαιτείται για να γίνει η διαδικασία που σας περιέγραψα πριν, ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα της χρηματοδότησης. Δεν σχετίζεται ούτε με τις εκλογές, ούτε με τις επιθυμίες, τις βουλήσεις ή τις επιδιώξεις κανένας. Και αλίμονο, αν σε τέτοιου τύπου χρηματοδοτήσεις ή σε τέτοιου τύπου ενισχύσεις, τις οποίες πρέπει να παρέξουμε άμεσα και ουσιαστικά απέναντι σε οποιοδήποτε φορέα, είτε Δήμο είτε Περιφέρεια, υπάρχει κριτήριο προεκλογικής σκοπιμότητας ή πολιτικού χρώματος ή κομματικής τοποθέτησης του Δημάρχου ή της περιοχής που επλήγει. Χθες έγιναν πολύ μεγάλες ζημιές, ασυνήθιστα μεγάλες ζημιές, θα έλεγα ότι ήταν από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών στην Κρήτη. Θα πρέπει να αναστείλουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης αποκατάστασης υποδομών στην Κρήτη, επειδή το Μάιο έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές ή τον Οκτώβριο βουλευτικές. Ποια λογική επιβάλλει ότι σε μία ανάγκη που έχει ο τόπος δεν θα πρέπει να συμβάλλει η κυβέρνηση, το Υπουργείο ή οι μηχανισμοί του κεντρικού κράτους, επειδή μπορεί να χαρακτηριστεί ή να θεωρηθεί προεκλογική ή όποια ανάγκη ικανοποιείται. Αυτό είναι ένα παραμύθι λαϊκισμού, το οποίο δυστυχώς από κάποιες πλευρές, ευτυχώς οι περισσότεροι συντροφούν τις ανάγκες, βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν πιάνει τόπο, γιατί οι πολίτες έχουν και τη γνώση και την κρίση να αξιολογήσουν αυτά τα χρήματα είναι αναγκαία στις περιοχές και στους τόπους που επλήγησαν, αν πράγματι οι Δήμοι κάνουν καλά τη δουλειά τους αποκαθιστώντας τις υποδομές που επλήγησαν και το αποτέλεσμα είναι κάτι που φαίνεται άμεσα και είναι ορατό ακόμα και δεν γίνουν καλό. Κύριε Δήμαρχε, αν υπάρχουν εξελίξεις και τι εξελίξεις υπάρχουν να μάθει ο κόσμος για το καζίνο. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τοβέδε και την κυβέρνηση οπωσδήποτε για τη χρηματοδότηση αυτών των μεγάλων έργων, κυρίως των βραχοπτώσεων, που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα αρκετό καιρό τώρα και ευχόμαστε σύντομα να δημοκρατηθεί το έργο, όπως και η χρηματοδότηση αυτών των 3,5 εκατομμυρίων για την αποκατάσταση από το θέμα των πλημμυρών που είχαμε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Γιώργος Οδέδε νομίζω ξεκαθάρισε ακριβώς το τι γίνεται, ότι δεν πρόκειται ούτε για προεκλογικές υποθέσεις που, και αυτά που βάζει ο καθένα στο μυαλό του. Θέλω να σας ευχαριστήσω, τον Γιώργο Οδέδε ειδικά, που αμέσως έκανε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος και οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες αυτές που χρειάζονται για να μπορέσουμε να αποκατασταθούν και οι βραχοπτώσεις πάνω από τους καταράκτες και οι αποκαταστώσεις δρόμων και οτιδήποτε άλλων ζημιών έχει υπάρχει ο Δήμος από τη μια άκρη από το Σύνον Μπίσια μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Για το θέμα του καζίνο, γνωρίζουμε όλοι ότι ένας οίκος από την Ιρλανδία αγόρασε το δάνειο του καζίνο. Υπάρχει μια συζήτηση, διαπραγμάτευση μεταξύ του αγοραστή του δανείου και των μετόχων του καζίνου. Εύχομαι και πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξος, ότι σύντομα θα βρούμε μια λύση, χρηματική λύση, για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν οι μετοχές.
περιμένουμε τις εξελίξεις των πραγμάτων. Ευχόμαστε ότι κάπου θα καταλήξει. Επειδή διάφοροι λένε ότι ο Γιόνης, ο Δήμαρχος, είναι είτε επενεύει σαν μεσίτης ή οτιδήποτε άλλο, θα πω δύο πράγματα μόνο. Ότι ο Γιώργος Γιόνης από τότε που ανέλαβε, γνωρίζαν όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το καζίνο. Μόνο με φρέσκο χρήμα ένα νέο επενδυτή θα μπορούσε να επιβιώσει αυτή η επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί ένας επενδυτής που αγόρασε τα 57 εκατομμύρια, 57,5 εκατομμύρια το δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς. Νομίζω έχει γίνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Περιμένουμε τις εξελίξεις για να ανακοινώσουμε ακριβώς στον κόσμο το τι γίνεται. Απλούστατα θέλω να πω ότι εκεί που δεν υπήρχε καμία λύση, κανείς δεν αγόρασε τίποτα για το θέμα του καζίνου με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, αυτοί βλέπουμε ένα φάρο αυτή τη στιγμή. Εύχομαι και πιστεύω σύντομα να έχουμε και το επόμενο βήμα και τη συζήτηση μεταξύ των παλιών επενδυτών, των μετόχων τέλος πάντων, από το Τελαβίφ και του καινούριου επενδυτή, του καινούριου οίκου. Ευχόμαστε, πιστεύω όλο αυτό το θετικό αποτέλεσμα το θέλει η κοινωνία και ευχόμαστε ότι κάπου θετικά θα καταλήξει και ευχόμαστε να είναι και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κύριε Γενικέ, για τους Αγίους Θεοδόρους, το αλιευτικό καταφύγιο, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Το αλιευτικό καταφύγιο ίσως θα μπορούσε περισσότερο να σας πει ο Δήμαρχος που κινείται η διαδικασία. Η εμπλοκή του Υπουργείου Υποδομών σε σχέση με το αλιευτικό καταφύγιο είναι ότι εμείς ως Υπουργείο συμμετέχουμε στην ΕΣΑΛ, δηλαδή στην αρμόδια επιτροπή, η οποία προωθεί την οριστικοποίηση, μάλλον την έγκριση των εντάξεων αυτών των έργων. Έχει κινηθεί ο Δήμαρχος, ζήτησε τη συνδρομή μας στις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου στην ΕΣΑΛ είναι θετικά διακείμενοι σε σχέση με το έργο και το υποστηρίζω. Νομίζω ότι όποια γραφειοκρατικά προβλήματα είναι αρμοδιότερος από μένα να τα εξηγήσει και να την αναλύσει ο Δήμαρχος. Νομίζω βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, μια ένσταση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα κάνουμε ένα ραντεβού να το κλείσουμε αυτό το θέμα για να μπορέσουμε πλέον να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο θέμα των μελετών. Έχουν γίνει και βυθομετρήσεις και οτιδήποτε χρειάζεται. Περιμένουμε και ευχόμαστε να λυθεί αυτό το θέμα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, να μπει στο επενδυτικό πρόγραμμα για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε.